Κύριε Καλόγερε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω την πίεση του χρόνου. Είμαι εδώ μαζί σας διότι τώρα, πλέον μετά το τέλος αυτών των μεγάλων συνάξεων, πρέπει να μάθει ο κόσμος τους βασικούς πρωταγωνιστές. Εσείς ήσασταν ένα κομμάτι από την ψυχή αυτής της υπόθεσης. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη που κυριολεκτικά μέσα σε 15 μέρες και εκεί, μετά το άρθρο του γύρω Όθωνα, οργανωθήκατε με 0 και πενιχρά μέσα, με όποιες ατέλειες υπάρχουν σε κάθε διοργάνωση και δώσατε ένα τόνο, πολύ δυνατό που έδωσε, ταρακούνησε το πολιτικό σύστημα, κανείς δεν το περίμενε. Το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης δεν ταρακούνησε, τράνταξε και αν δούμε τις συνέπειες και το πώς το ίδιο βράδυ έγιναν ένα σωρό μεθοδεύσεις ώστε να μην υπάρχει ο απόϊχος, τουλάχιστον ειδησιογραφικά, γιατί τα διεθνή μημιά και σήμερα ασχολούνται ακόμα με αυτή την υπόθεση. Πείτε μου τη γενική εικόνα, όχι τους αριθμούς, τη γενική εικόνα που έχετε εσείς. Είστε άνθρωπος της τηλεόρασης, έχετε εμπειρία πολλά χρόνια. Πώς το είδατε όλο αυτό το συλλαλητήριο και κυρίως τι μήνυμα έχει να εκπέμψει και εσωτερικά, στους εσωτερικούς αποδέκτες πολιτική ηγεσία και κυρίως στο εξωτερικό. Νομίζω ότι τα δύο συλλαλητήρια που γίνανε φέτος, στις 21 Ιανουαρίου του 2018 και στις 4 Φεβρουαρίου του 2018, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήταν δύο συλλαλητήρια αφύπνισης της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Ήταν δύο συλλαλητήρια όπου οι απλοί πολίτες της χώρας μας ήρθανε, δώσανε το παρόν και ήρθανε μόνοι τους σε μνημονιακούς καιρούς, πληρώνοντας εισιτήρια από την τσέπη τους, σε μνημονιακούς καιρούς, άνεργοι, φτωχοί, άνθρωποι με μηδαμινά εισοδήματα, διαθέσανε από το εστέρημά τους τον οβολό τους για να έρθουνε και να στείλουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα και στους Έλληνες της χώρας μας, την Ελλάδα μας, αλλά κυρίως στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι η Μακεδονία μας ήταν, είναι και θα είναι μόνο ελληνική και ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει ή να χαρίσει σε οποιαδήποτε μορφή και να διαπραγματευτεί, αν θέλετε, για οποιαδήποτε μορφή της Μακεδονίας μας, οποιαδήποτε μορφή γλώσσα ή γραφή. Η Μακεδονία είναι μόνο ελληνική και αυτό πρέπει να περάσει στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή θέλουν να διαπραγματευτούν την εθνική ανεξαρτησία της χώρας και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση, θα πάρει το μήνυμα, γιατί όλα αυτά τα μεγάλα συλλαλητήρια που γίνανε νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην όποια διαπραγμάτευση κάνει η ελληνική κυβέρνηση με το κράτος των Σκοπίων. Είναι δηλαδή ένα διπλωματικό όπλο. Είναι ένα μεγάλο διπλωματικό όπλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι στα δύο συλλαλητήρια συγκεντρωθήκαν περίπου 1,5 εκατομμύριο και στα δύο συλλαλητήρια άνθρωποι. Είναι ένα μεγάλο δημοψήφισμα, είναι ένα ισχυρό όπλο της κυβέρνησης, ειδικά και το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης αλλά και αυτό των Αθηνών μεταδόθηκε live σε όλο τον κόσμο από την Βεργίνα τηλεόραση και όλα τα δίκτυα, και το γνωρίζετε καλύτερα εσείς, ναι, από μένα, μεταδίδανε live εικόνες που παίρνουν από την Βεργίνα τηλεόραση και δίνανε τους Έλληνες στο Σύνταγμα. Και είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, από το μνημόνιο, δεν έχει συγκεντρωθεί ποτέ τέτοιος αριθμός ανθρώπων, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, για να διαμαρτυρηθούν. Όχι για την οικονομική πολιτική, για να διαμαρτυρηθούν για τα εθνικά θέματα. Και αυτό το μήνυμα πέρασε παντού. Οι ξένοι πραγματικά το είδανε και το αφουγκράζονται με πολύ μεγάλη προσοχή. Το σημείωσαν, αυτό είναι αλήθεια, το σημείωσαν. Πρέπει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση να το ακούσει και να το χρησιμοποιήσει ως επιπλέον χαρτί στη διαπραγμάτευση. Επειδή φαίνεται ότι έχετε και πολιτική ευθυκρισία και έχετε και αρκετή γνώση, γιατί διευθύνετε ένα κανάλι που σε δύσκολους καιρούς έχει επιβιώσει, δίνετε ψωμί δηλαδή σε πολλές οικογένειες, η ηγεσία των Σκοπίων εκτές έκανε κάποιες μικρο, ας πούμε, συμβολικές κινήσεις όπως είχε υποσχεθεί. Ζήτησε την, δρομολόγησε την μετονομασία του αεροδρομίου σε Διεθνές Αεροδρόμιο των Σκοπίων, την λεωφόρο που περνάει, διασχίζει και πάει και
στα Βαλκάνια ως λεωφόρο φιλίας. Απ' την άλλη είδαμε την ελληνική κυβέρνηση δια του κυρίου Κοτζιά, παρά τα διάφορα σχόλια, να κάνει και κάποιες κινήσεις κάπως όπιστε. Για παράδειγμα, δεν τον είχαμε δει ποτέ να συγκρούεται με τον κύριο Νίμιτς. Αυτό έγινε κάτω από την πίεση αυτών των λαϊκών συνελεύσεων, συλλαλητηρίων κλπ. Βλέπετε ότι αυτές οι εξελίξεις θα παγώσουν αυτό το θέμα? Μας συμφέρει όμως να παγώσουν, διότι παντού θα παραμένει η λέξη Μακεδονία. Πρέπει να δούμε και αυτό το δεδομένο. Νομίζω ότι την κυβέρνηση των Σκοπίων δεν πρέπει να την εμπιστευόμαστε. Και παλιότερα, επί του Παπανδρέου, είχε υπογραφεί μια συμφωνία, διακρατική, επίσημη συμφωνία, και η κυβέρνηση των Σκοπίων δεν τηρεί τους όρους. Παράδειγμα, ότι κατεβαίνει στις αθλητικές διοργανώσεις με το όνομα Μακεδονία. Και τρέφουμε εμείς και τους λέμε να βγουν ως φύρο. Τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να εμπιστεύεσαι τους Σκοπιανούς. Είναι βασικό πράγμα αυτό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνανε μια αλλαγή ονόματος στο αεροδρόμιο και στην λεωφόρο που ενώνει τη Θεσσαλονίκη με τα Σκόπια, τα σύνορα μάλλον και μετά, αλλά κανείς δεν μας αποκλείει ότι μόλις πετύχουν το σκοπό θα αλλάξουν πάλι τα ονόματα. Μια απλή απόφαση, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα νομίζω ότι είναι το γεγονός πως η ελληνική κυβέρνηση δεν ασχολείται με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπάρχει στα Σκόπια. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε ότι μόνο η κυρία Τσουδερού, η αείμνηση Τσουδερού, είχε ασχοληθεί με το θέμα της ελληνικής μειονότητας παλιά. Και ο ουδής έκπληκτο πλην εμού που ξεκίνησα τα τελευταία 3 χρόνια και το αναφέρω, και επιτέλους αυτή τη στιγμή στην χώρα μας πολλά μέσα έχουν ασχοληθεί, εφημερίδες, αρχίσει και ακούγεται. Πείτε μας λίγα περισσότερα γι' αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι το μεγάλο αβαντάζ της Ελλάδος είναι η ελληνική μειονότητα. Υπάρχουν στα Σκόπια περίπου στο 1,5 εκατομμύριο χριστιανοί, 1.400.000. Από αυτούς η μισή είναι ελληνικής καταγωγής, βλαχόφωνες στη μέγιστη πλειοψηφία τους, και Σαρακατσάνοι και κάποιες άλλες μικρότερες ίσως εθνότητες. Αντί λοιπόν να πάμε να αγκαλιάσουμε τους Έλληνες των Σκοπίων, αντί να πάμε και να δώσουμε διαβατήρια στους Έλληνες των Σκοπίων, αντί να πάμε και να δώσουμε ηθαγένεια στους Έλληνες των Σκοπίων, ασχολούμαστε με όλα τα άλλα για το πώς θα παραδώσουμε και θα αλλάξουμε την ιστορία της χώρας μας. Οι Βούλγαροι, πρέπει να σας πω, ασκώντας μια πολύ έξυπνη εξωτερική πολιτική, έχουν δώσει αυτή τη στιγμή διαβατήρια σε περισσότερους από 200.000 χριστιανούς στο Σκοπίο. Και οι Βούλγαροι τα διαβατήρια τα δίνουν πολύ απλά. Αρκεί να υποβάλεις μια αίτηση ηλεκτρονικά με mail και να πεις ότι έχω βουλγαρική συνείδηση, παππούς μου έχει βουλγαρική συνείδηση, πάρτε και 100 ευρώ, 80 πόσο κοστίζει, 120 το παράβολο, και δώστε μου το διαβατήριο και ο Βούλγαρος το στέλνει. Γιατί εγώ έχω προτείνει ότι η μοναδική λύση, η βιώσιμη λύση για το κρατήδιο των Σκοπίων είναι να γίνει μια ομοσπονδιακή δημοκρατία χωρισμένη σε καντόνια. Το ελληνικό καντόνι που θα είναι πάρα πολύ μεγάλο, δυστυχώς ή ευτυχώς θα υπάρχει το βουλγαρικό καντόνι, μικρότερο. Έχουν κόσμο με διαβατήρια οι οποίοι δηλώνουν Βούλγαροι, εκτός και αν κάποιοι από αυτοί είναι σίγουροι θα τα αποποιηθούν. Θα δημιουργηθεί το σερβικό καντόνι, θα δημιουργηθεί και το αλβανικό καντόνι. Που είναι αρκετά μεγάλο βέβαια. Είναι πραγματικότητα. Ναι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Τότε θα δημιουργηθεί λοιπόν μια ομοσπονδιακή δημοκρατία. Εννοείται κάτι σαν την Ελβετία, έτσι. Βεβαίως, σε καντόνια χωρισμένα. Που έχει πετύχει ως κράτος. Έχει πετύχει και νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα είναι χωρισμένο σε καντόνια. Θα ελέγχουμε και θα προστατεύουμε τη μειονότητα, και αυτό είναι πολύ βασικό. Αλλά εδώ, αγαπητέ φίλε Άλεξ, πρέπει η πολιτική εξωτερική της χώρας μας, εξωτερική πολιτική που ασκείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αυτοί που την ασκούν πρέπει να έχουν πυκνή και δύναμη και να μην φοβούνται. Εδώ δεν τολμάει κανείς να θέσει το θέμα της ελληνικής μειονότητας. Πολλοί γνωρίζουμε τι γίνεται στα Σκόπια. Μια ζωή γράφουν και γράφουν. Το θέτω ευθέως και το ξαναθέτω. Όταν θα είμαστε σε θέση να ζητήσουμε την προστασία των Ελλήνων των Σκοπίων, θα είμαστε και σε θέση να λύσουμε το πρόβλημα των Σκοπίων. Γιατί έχω πει και κάτι ακόμη, ότι η χώρα μας πρέπει να φύγει από ένα δόγμα που το μόνο που μας κάνει όλα αυτά τα χρόνια είναι να χάνουμε, να χάνουμε και να χάνουμε. Είμαστε λοιπόν υπέρ του δόγματος, γιατί έτσι μεγαλώσαμε και λέγαμε δεν παραχωρούμε τίποτα, δεν διεξινώμε, δεν διεκδικούμε τίποτα, αλλά και δεν παραχωρούμε τίποτα. Η απόδειξη το ξέραμε, παραχωρήσαμε ένα κομμάτι της Κύπρου όπως το παραχωρήσουμε, παραχωρήσαμε τα Ήμια και τα λοιπά και τα λοιπά. Στην Θράκη τώρα αρχίζουμε και δίνουμε πράγματα.
Εγώ λοιπόν λέω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτό το αποτυχημένο δόγμα και να πάμε στο δόγμα δεν διεκδικούμε τίποτα, συγγνώμη, δεν παραχωρούμε τίποτα, αλλά διεκδικούμε την προστασία της ελληνικής μειονότητας όπου και αν είναι. Το ξαναεπαναλαμβάνω. Δεν παραχωρούμε τίποτα και να το εννοούμε αυτό, αλλά όχι δεν διεκδικούμε, διεκδικούμε πλέον την προστασία της ελληνικής μειονότητας. Ξεχάσαμε τη Βόρεια Ήπειρο. Έτσι. Κόψαμε συντάξεις από τους Βορειοϊπειρώτες των 100 ευρώ το μήνα και 200. Πού είναι η εθνική πολιτική? Έχουμε λεφτά για να αγοράσουμε οτιδήποτε και δεν έχουμε λεφτά για να δώσουμε κάποιες συντάξεις από αυτούς που φυλάνε εκεί την πατρίδα μας, τη Βόρεια Ήπειρο. Ξεχάσαμε λοιπόν τους Έλληνες των Σκοπίων, ξεχάσαμε τους Έλληνες της Βουλγαρίας, τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Τους ξεχάσαμε όλους γιατί λέτε δεν διεκδικούμε τίποτα. Ενώ πρέπει η ελληνική πολιτεία οφείλει να διεκδικήσει την προστασία των ελληνικών μειονοτήτων, της ελληνικής μειονότητας όπου και αν υπάρχει. Και μια και μιλάμε για Σκόπια, να πω το εξής. Ότι οι Έλληνες των Σκοπίων, οι Βλαχόφωνοι των Σκοπίων και όλοι οι άλλοι εκεί είναι υπερήφανοι γιατί είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Έχουν παλέψει για την πίστη τους. Πιστεύουν στα ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη. Δεν μπορεί λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση να αγνοεί σε μια τέτοια διαπραγμάτευση αυτό το στοιχείο. Ήρθε η ώρα να θέσουμε επιτέλους τα πράγματα στο τραπέζι όπως ακριβώς είναι και όχι όπως κάποιοι θέλουν. Γιατί εγώ θέλω να πιστεύω ότι και ο κύριος Γκοτζιάς και η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα είναι μια κυβέρνηση ελληνική που αγαπάει την πατρίδα μας. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια πίεση, αυτό είναι αλήθεια, το ζούμε και εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες έντονα και μάλιστα πριν αρχίσει να εξελίσσεται οι δημοσιογράφοι το βλέπουν από την πληροφόρηση που έχουν. Υπάρχει όντως μια πίεση των Ηνωμένων Πολιτείων, όμως δεν θα έλεγα ότι είναι η πίεση που ασκήθηκε σε παλαιότερες περιόδους. Νομίζω ότι έχετε εικόνα, δεν θέλω να μπείτε σε λεπτομέρειες, από όσα σας εμπιστεύτηκε από τις κλειστές συνεδριάσεις η κυρία Γκατζούλη, η οποία πράγματι συνάντησε την βοηθό του πρέσβη που είναι αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις. Δεν θέλω να αναφερθούμε σε απόρριτα πράγματα που σας εμπιστεύτηκε, όμως αυτή τη στιγμή είναι μια αλήθεια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν, ενημερωθούν για την πρόταση που κάνετε υπό μια ονομασία που θα μπορούσε να... Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, ναι, της Βαρντάσκα. Ναι, που είναι, που έχει, ναι, και έχει μια ιστορική πραγματικότητα. Εάν ενημερωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το έργο αυτό το αναλάβουν στην Αμερική οι ομογενειακοί φορείς, αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να βοηθήσουν όσο μπορούσαν την διοργάνωση αυτού του συλλαλητηρίου, πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποια ανταπόκριση? Υπάρχει δηλαδή για άλλους λόγους πολιτική σκοπιμότητα τα Σκόπια να μπουν ως Μακεδονία? Διότι σας θυμίζω και την απόφαση της Ουάσιγκτον, επίσημη του 47, που αιτιολογεί γιατί δεν πρέπει να λέγεται Μακεδονία το κρατήδιο αυτό, απαντώντας την κυβέρνηση Τίτο τότε. Υπάρχει ο Γκλιγκόροφ που λέει ότι δεν είμαστε Μακεδόνες. Βεβαίως, νεότερες πηγές. Υπάρχει ο ύμνος του Μετεράν που λέει δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Μακεδονία, πάρτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Υπάρχει ο Χριστόδουλος που λέει ότι οι Μακεδόνες είναι μόνο Έλληνες. Και ερχόμαστε στους Αμερικανούς. Για μένα οι Αμερικανοί είναι φίλοι. Μάλιστα. Εγώ χαίρομαι που η Ελλάδα έχει σύμμαχο και φίλο την Αμερική. Την Αμερική και τον Αμερικανικό λαό. Εγώ χαίρομαι που και η σημερινή ελληνική κυβέρνηση διατηρεί άριστες σχέσεις με την Αμερική. Εγώ χάρηκα που η ελληνική κυβέρνηση τα βρήκε και παραχωρεί βάσεις πλέον στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη για την Αμερική. Και αυτό είναι κάτι ευχάριστο για μένα. Γιατί η Ελλάδα πιστεύω ότι ανήκει στη Δύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα, πραγματικά χάρηκα που γνώρισα μέσα από την οργάνωση κάποιους ανθρώπους που τους εκτίμησα ιδιαίτερα, όπως είναι η οικογένεια της κυρίας Γκατζούλη. Ναι. Η πραγματικά πρόσφερε στην προσπάθεια που κάναμε. Όσον αφορά τώρα το όνομα. Γνωρίζω πολύ καλά, όπως γνωρίζετε και εσείς, ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες είπανε βρείτε μία λύση. Δεν υποχρεώνουν οι Αμερικανοί φίλοι μας να βάλουμε τη λέξη Μακεδονία. Λέει βρείτε μία λύση και αυτό είναι σωστό. Να βρούμε μία λύση, ρεαλιστική. Να ζητήσουμε τη βοήθεια και να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η λύση. Μπορεί να υπάρχει μία ομοσπονδιακή δημοκρατία χωρισμένη σε καντόνια. Κανείς δεν θα φέρει αντίρρηση. Ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε κανείς. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει από στρατηγικές απόψεις, από οικονομικές απόψεις. Μην ξεχνάτε ότι παρά τα μνημόνια
τα μνημονιακά χρόνια που διανύουμε τα τελευταία 8-9 έτη, η χώρα μας είναι πάρα πολύ ισχυρή οικονομικά σε σχέση με τα Βαλκάνια. Με όλα τα Βαλκάνια. Η χώρα μας είναι, αν δείτε και από πλευράς υποδομών, πάρα πολύ μπροστά. Πιστεύω ότι σε λίγο θα είμαστε και εκτός μνημονίων, ανεξάρτητα με το ποια κυβέρνηση κυβερνά, και ότι η Ελλάδα πάλι θα πάει στην ανάπτυξη και οι Έλληνες θα ζουν πραγματικά όπως τους αξίζει ως Ευρωπαίοι πολίτες. Κατά συνέπεια, για να μην μακρυγορώ, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική εξωτερική, και για να έχει εξωτερική πολιτική, πρέπει να έχει φίλους και πρέπει να πείθει τους φίλους με επιχειρήματα για αυτό που είσαι. Και η Ελλάδα είναι η Ελλάδα που όλοι γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο. Και ο κόσμος αυτός που βγήκε στον δρόμο, στα συλλαλητήρια, αποδεικνύει ότι η καρδιά του Έλληνα, η ψυχή του Έλληνα, η ψυχή της Ελλάδας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, δηλαδή, λέτε ότι εάν και στις ομογενειακές οργανώσεις, είπα μακεδονικές και όλες οι υπόλοιπες, κάνουν μια αντίστοιχη προσπάθεια σε ένα άλλο επίπεδο, ίσως εκεί δεν είναι εύκολο να βγούμε στο δρόμο τώρα πια, ή και ας είναι το τελευταίο μέτρο, θα μπορούσαν εκεί να υιοθετήσουν αυτή την πρόταση που έτσι κι αλλιώς συζητείται εδώ πολλά χρόνια στις οργανώσεις και τη διατυπώνεται πάλι δημοσίως, να πάρουν τη σκυτάλη μετά από εσάς οι ομογενειακές οργανώσεις στη ΣΥΠΑ και στην ΟΑΣΚΤΟ? Νομίζω ότι σαφώς και οι ομοσπονδιακές οργανώσεις μπορεί να παίξουν ρόλο. Ζουν στην Αμερική, οι Έλληνες είναι πετυχημένες στην Αμερική, με φίλους, με μεγάλες φιλίες, με μεγάλες επιρροές, με φίλους γερουσιαστές, με φίλους βουλευτές, με φίλους μέσα στο Λευκό Οίκο. Πληρώνουν κιόλας. Με τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, μέχρι σήμερα τουλάχιστον κατά την άποψή μου να πρόσκειται φιλικά προς τη χώρα μας. Ναι, είναι αλήθεια. Με τους Ισραηλινούς φίλους μας, που μην ξεχνάμε είναι μια δύναμη οικονομική, παγκόσμια οικονομική δύναμη, και με πολύ καλές σχέσεις με την Ελλάδα, και γι' αυτό επίσης χαίρομαι. Νομίζω λοιπόν ότι αν αξιοποιήσουμε όλο το πλέγμα, θα έχουμε μια πολύ καλή λύση για τη χώρα μας. Και να σας πω κάτι, αν κάνουμε αυτό με τα καντόνια, έχουμε το 1/3 των Σκοπίων Ελλάδα. Αρκεί και η Ελλάδα να υιοθετήσει μια πολιτική σαν αυτή εδώ που περιγράψατε. Εδώ τηλεφωνούν και μου λένε, αγαπητέ Άλεξ, με όλα αυτά που κάνουμε και με τη Βεργίνα, ότι ελάτε, σας περιμένουμε, να κάνουμε, το έχω πει, να κάνουμε μια επίσημη απογραφή του πληθυσμού των Σκοπίων υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν γίνει επίσημη απογραφή, θα εκπραγούν οι πάντες, βλέποντας τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που είναι Έλληνες και έχουν ελληνική καταγωγή και ελληνική συνείδηση, και είναι περήφανοι γι' αυτό. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, γιατί μπήκαμε βαθιά στο θέμα των Σκοπίων. Η διαδήλωση αυτή, κυρίως της Αθήνας, είχε και έναν έντονο χαρακτήρα, τον οποίο έδωσε ο κεντρικός ομιλητής, ο κύριος Θεοδωράκης, που έπιασε, αγκάλιασε ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα. Τη χαρακτήρισαν αντικυβερνητική, αντιμνημονιακή. Υπήρξαν κάποιες τέτοιες εκφάνσεις στην ομιλία του, πολύ καθαρές. Ήταν έντονα συναισθηματική, πατριωτική, χτύπησε στο θυμικό των Ελλήνων. Είχε όμως κατά τους διοργανωτές, γιατί ήσασταν κομμάτι αυτής της ψυχής των διοργανωτών, το κίνητρο ήταν να είναι και αντικυβερνητική και αντιμνημονιακή, γιατί ακούστηκαν πολλά πράγματα, ίσως και όχι με τη θέληση των διοργανωτών σε ένα δεκάλεπτο που υπήρξε στο ενδιάμεσο. Ήταν κάτι τέτοιο? Ακούστε, όσον αφορά τον εαυτό μου και όσον αφορά όλο τον κόσμο που ξέρω ότι ήρθε, μπορεί ο κόσμος και σίγουρα έχει και προβλήματα με την κυβέρνηση και με την πολιτική, αυτό είναι γεγονός. Και την τσέπη του, έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως, αυτό που έγινε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη είχε ένα μόνο μήνυμα για τη Μακεδονία μας. Δεν υπήρχαν άλλα μηνύματα. Μην ξεχνάμε ότι στα συλλαλητήρια ήταν άνθρωποι από την αριστερά μέχρι τη δεξιά, στο κέντρο πάντων. Όλοι αυτοί, που ο καθένας έχει την δική του ιδεολογία και διαφωνεί ο ένας με τον άλλον, έχουν όμως ένα κοινό σημείο, την εθνική Ελλάδος. Εμείς τα δύο συλλαλητήρια, αγαπητέ Άλεξ, ήμασταν εθνική Ελλάδος. Είχαμε στα χέρια τη γαλανόλευκη σημαία, δεν μας ενδιαφέραν τα κόμματα, δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει, μας ενδιαφέρει μόνο ότι έπρεπε να περάσουμε, και νομίζω περάσαμε το μήνυμα ότι είμαστε όλοι Έλληνες με κεφαλαία γράμματα και ότι αγαπάμε όλη την Ελλάδα μας και δεν παραχωρούμε τίποτα, αλλά διεκδικούμε πλέον αυτό που είπα, την προστασία της ελληνικής μειονότητας όπου και αν υπάρχει αυτή. Σε αντίθεση με τα ελληνικά ΜΜΕ που είχαν και ένα διχαστικό ρόλο
ανάλογα με την ιδεολογική και πολιτική προσέγγιση, τα διεθνή ΜΜΕ το έλαβαν το μήνυμα και από ό,τι φαίνεται από τις αναλύσεις που υπάρχουν ακόμα, φαίνεται ότι το βλέπουν σε βάθος, αντίθετα με την μικρότητα το δικό μας ελληνικό ΜΜΕ. Πείτε μου κάτι, σας άκουσα να λέτε ότι όταν αυτή η ιστορία τη δούμε να προχωράει, εμείς θα ξαναβγούμε στο δρόμο. Και αναφερθήκατε σε διάφορες σκέψεις που υπάρχουν, είτε για μια ακτιβιστική ενέργεια στο Σκύπους, είτε έξω από τη Βουλή όταν θα έρθει η συμφωνία αυτή ως επιστροφή από τα Σκόπια για να κυρωθεί από τη Βουλή. Υπάρχει κάποια τέτοια διάθεση, προδιάθεση? Τα τηλέφωνα που δεχόμαστε καθημερινά είναι εκατοντάδες κατά μηνύματα. Ο κόσμος λέει ότι αν τολμήσει η κυβέρνηση και δεν πάρει το μήνυμα και θέλει να κατεβάσει μια συμφωνία με τον Νότο Μακεδονία, θα βγούμε στους δρόμους. Λέω λοιπόν ότι αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει να κάνει κάτι τέτοιο για να το πέρασει με μια απλή πλειοψηφία, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος, θα είμαστε έξω από τη Βουλή για να αποτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι θα χρησιμοποιήσουμε βία, το τονίζω. Ναι. Η βία δεν έχει καμία σχέση με δημοκρατία. Λέω όμως ότι θα είμαστε παρόντες έξω από τη Βουλή, ώστε με τις φωνές μας και με τα συνθήματά μας και με την παρουσία μας να αποτρέψουμε έστω και την τελευταία στιγμή τους βουλευτές που θα ήθελαν να ψηφίσουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει. Θα είμαστε παρόντες στη Βουλή. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι, αρκετοί μάλλον, που λένε να πάμε μέχρι τα σύνορα να κάνουμε και εκεί μία συνάντηση, μία συγκέντρωση, ένα μικρό συλλαλητήριο, να εμψυχώσουμε τον ελληνισμό των Σκοπίων ότι ήρθαμε εδώ και είμαστε δίπλα σας. Ο καθένας δει αυτό που πιστεύει και σε μια δημοκρατία ακούγονται όλες οι φωνές. Εμείς εδώ ως Βεργίνα δεχόμαστε και συζητάμε με όλο τον κόσμο. Νομίζω όμως ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει, αν θα χρειαστεί, είναι και πάλι όλος ο λαός έξω από τη Βουλή, ώστε να αποτραπεί τυχόν σκέψη της κυβέρνησης και των κάποιων βουλευτών να ψηφίσουν για μία ονομασία των Σκοπίων με τον όρο Μακεδονία μέσα σε αυτή. Και μία τελευταία ερώτηση. Επειδή παρουσιάσατε μία συγκροτημένη πολιτική λύση για το ζήτημα των Σκοπίων, υπάρχει κάποια ομάδα, κάποια επιστημονική ομάδα η οποία θα μπορούσε να τεκμηριώσει, να βάλει σε ένα χαρτί και να πάει στον κύριο Κοντζιά να την παραδώσει? Διότι είναι τελείως διαφορετικά να ακούγεται από τα μέσα ενημέρωσης και τελείως διαφορετικά να το παραλάβει με πρωτόκολλο για να μπορεί πλέον αυτό να καταγράφεται στην ιστορία. Κοιτάξτε, και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας έχει ενημερωθεί για αυτά από εμάς και η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος ούτε να κάνω χάρτες. Αρμόδια είναι η ελληνική κυβέρνηση και η κυβέρνηση των Σκοπίων και ο Διεθνής Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών να κάτσουν και να χωρίσουν το κράτος αυτό ανάλογα με το που κρατικούν οι εθνότητες του κρατηδίου των Σκοπίων. Είναι κάτι απλό. Το θέμα είναι να βρεθεί η φόρμουλα και η λύση. Και νομίζω ότι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία των Σκοπίων με την ονομασία Βαρντάσκα και με 3-4 καντόνια πραγματικά θα λύσει ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό θέμα και θα δώσει και μια άλλη οντότητα και στο γειτονικό κρατήδιο και στα Βαλκάνια. Και θα δώσει και θα ενισχύσει μόνο και τις σχέσεις της χώρας μας με τους γειτονές μας. Οι εντυπώσεις σας, και κλείνουμε με αυτό, από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι, ποιες είναι? Εγώ τον Ιούλιο, μάλλον τον Μάιο πέρυσι το 2016, είχα στείλει μια επιστολή στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με κοινοποίηση σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ζητώντας να γίνει προσπάθεια και να δοθούν διαβατήρια και η ελληνική θαγένεια στους βλαχόφωνους Έλληνες των Σκοπίων. Πράγματι, ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος με δέχτηκε τον Ιούλιο στο Προεδρικό Μέγαρο, με ανοιχτά αυτιά όπως λέμε, άκουσε όλα αυτά που του είπαμε, πολύ μεγάλη προσοχή, και φυσικά, επειδή το γράμμα κοινοποιήθηκε σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, μερικοί εξ αυτών καταθέσαν και επιρροτή στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δια τον Υπουργέ του κ. Άδωνη Γεωργιάδη συμφώνησε με την πρότασή μου, ο κ. Δεβέντης, ο κ. Νικολόπουλος και πολλοί ακόμη βουλευτές από όλα τα κόμματα. Έχει γίνει το πρώτο βήμα και νομίζω ότι πλέον έφτασε η ώρα να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια και να αγκαλιάσουμε και να σώσουμε στην κυριολεξία τους αδελφούς μας στα Σκόπια.
Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και εύχομαι σύντομα να σας δούμε να καλύπτετε και να μεταδίδει το Βεργίνα την μεγαλειώδη παρέλαση που κάνουμε στην Πέμπτη Λεωφόρο. Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για τη βοήθειά σας στην διοργάνωση των δύο συλλαλητηρίων. Τίποτα, να είστε καλά.